Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, είναι οι παρεμβάσεις από το Star Βορείου Ελλάδος, μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή εκπομπή. Όπως πάντα βλέπουμε την επικαιρότητα, βλέπουμε τα γεγονότα τα οποία τρέχουν και είναι πάρα πολλά, πρέπει να πω όλα τρέχουν με μια γεωμετρική πρόοδο. Για να σχολιάσουμε κάποια γεγονότα όμως, να δούμε και τις εξελίξεις όπως την άποψη την οποία θα εκφράσει, να χαιρετήσουμε το Γενικό Γραμματέα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Κύριε Μιχαλολιάκο, καλό σας απόγευμα από τη Δράμα. Καλό απόγευμα στον ηρωικό νομό της Δράμας, ο οποίος έχει υποφέρει τα πάνδυνα, και σε όλους τους τηλεθεατές σας, σε Μακεδονία και Τράκη. Για πέστε μου τώρα, μιας και τρέχουν και κάποια γεγονότα, κύριε Μιχαλολιάκο, πώς είδατε αυτή την υπόθεση με τα πακέτα βόμβες σε Σόιμπλε και γραφεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Η τρομοκρατία είναι μια δεδομένη κατάσταση στην Ελλάδα, για την οποία δεν υπάρχει πολιτική βούληση να εξουδετερωθεί, και είναι, αποτελεί κοινό μυστικό ότι αυτά που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο να συμβαίνουν στην Αθήνα, όπου καίνε τρόλεοι, ρίχνουν βόμβες μολότοφ κλπ, όλος αυτός ο χώρος, ο λεγόμενος αντιεξουσιαστικός, έχει ομφάλιο λόρο με την τρομοκρατία. Θα μπορούσαν οι αρχές, εάν είχαν πραγματική πολιτική βούληση, να τα έχουν εξουδετερώσει. Και έτσι τώρα βλέπουμε σε μια κατάλληλη στιγμή για την κυβέρνηση, που λειτουργεί η δίκη από προσανατολισμό, να γίνονται αυτές οι επιθέσεις που εκθέτουν τη χώρα μας και οπωσδήποτε βάζουν σε κίνδυνο και αθώους ανθρώπους. Πάντως είναι λίγο σαν σενάριο ταινίας, θα έλεγα, κύριε Μιχαλολιάκο, όλο αυτό. Έχουμε συναγερμό στα ελληνικά ταχυδρομεία. Τι συνέβη? Έχουμε τον κύριο Τόσκα να καθησυχάζει. Είναι και λίγο, θα το έλεγα έτσι, σεναριολογικό το φαινόμενο. Είναι σεναριολογικό, δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πριν πολλά χρόνια είχαν χτυπήσει, τον είχαν σακατέψει δηλαδή τον πρόεδρο τότε, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον Πολυζωγόπουλο, στα Εξάρχεια, που είχε βγει ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, Μακαρίτης πλέον, νομίζω λέγεται ο Παπανδρέου, και είχε πει ότι σε 24 ώρες καθαρίζουμε τα Εξάρχεια αν υπάρχει πολιτική βούληση. Και μην αποσυνδέουν κάποιοι τα Εξάρχεια από την τρομοκρατία, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και αυτοί που βρίσκονται στη φυλακή και αυτούς τους οποίους καταζητούν, όλοι αυτοί προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Από τη μήτρα της αριστεράς προέρχεται η τρομοκρατία, είναι κόκκινη η τρομοκρατία, όσο και αν θέλουν να το αρνηθούν. Και δεν, να μην λησμονούμε ότι πολλά από τα στελέχη, ακόμη και του κυβερνώντος κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν πάει μάρτυρες υπερασπίσω στις δίκες των τρομοκρατών. Εκλογές στην Ολλανδία, κύριε Μιχαλολιάκο, κάποιοι είπαν ότι κέρδισε η ευρωπαϊκή προοπτική και πριτάνευσε η λογική, χαρακτηρίζοντας μεγάλη την ήττα του κόμματος της Ελευθερίας, του ακροδεξιού κόμματος εκεί. Καταρχάς να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν επρόκειτο περί ήττας, γιατί από 10% πήγε στο 14 με 15%, είχε μια αύξηση σχεδόν 50% των ψήφων του. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η κυβέρνηση αναγκάστηκε λόγω του Βίλντερς, ο οποίος ανέβαινε, να πάρει σκληρά μέτρα κατά των προκλήσεων των Τούρκων που θέλαν να κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις μέσα στην Ολλανδία. Έκανε δηλαδή μια πολιτική σπέκουλα, για να το πω με απλά λόγια, και έτσι του πήρε κάποιους κρίσιμους ψήφους. Καμιά ευρωπαϊκή ιδέα δεν νίκησε. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρίση, βρίσκεται υποπίεση, και εγώ θα ήθελα να πω όμως και κάτι άλλο. Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ότι το κόμμα του Βίλντερς ήταν το ακροδεξιό αντιευρωπαϊκό κόμμα. Το κόμμα του Βίλντερς είναι νεοφιλελεύθερο, εις ό,τι αφορά την οικονομική του πολιτική και τις θέσεις του. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θαυμάζει την Μάργαρετ Θάτσερ. Το κόμμα του Βίλντερ είναι ένα κόμμα ανοιχτό ακόμη και για ομοφιλόφιλους επί παραδείγματι, ενώ εμείς, όπως γνωρίζετε, καταψηφίσαμε στη Βουλή το κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο έφερε, παρόλη την αντίδραση της Εκκλησίας, η κυβέρνηση, που το ψήφισαν και αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια παραμόρφωση λοιπόν. Δεν είναι αυτό που λένε ακροδεξιά, εγώ δεν το δέχομαι σαν όρο, αυτό που λένε εθνικισμός, δεν ήταν κόμμα εθνικιστικό το κόμμα του Βίλντερς. Είναι ένα κόμμα περιστασιακά, θα έλεγα, κατά της μεγάλης λαθρομετανάστευσης, κατά των Ισλαμιστών και τίποτε πέραν αυτού. Να τονίσουμε φυσικά ότι... Αλλά σκεφτείτε
τους είχε πιάσει πανικός με το Βίλντερς, ο οποίος σας λέει ότι είναι ένας άνθρωπος που αν ζούσε στην Ελλάδα θα ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Άντε το πολύ πολύ να ήταν και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Σκεφτείτε τον πανικό τους για την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Πέστε μου τώρα κάτι άλλο. Όλα αυτά θα ήταν πολύ ωραίο θέμα συζήτηση αν δεν υπήρχε η εσωτερική κατάσταση, μια αξιολόγηση η οποία φαίνεται ότι θα κλείσει αλλά δεν κλείνει. Και την ίδια ώρα εσείς χαρακτηρίζετε το μνημόνιο εθνοκτόνο. Κύριε Μιχαλολιάκο, μπορεί να ζήσει η χώρα χωρίς μνημόνιο πλέον? Εκεί κοιτάξτε να δείτε. Δεν το χαρακτηρίζω εγώ. Όλος ο ελληνικός λαός το χαρακτηρίζει. Έχουμε ζήσει 7 χρόνια μνημονίου. Έχουν χάσει μισή περιουσία τους οι Έλληνες. Οι φόροι έχουν γίνει αβάστακτοι. Και στις πολιτικές έρευνες οι οποίες γίνονται, οι Έλληνες σε ποσοστό σχεδόν 90% λένε ότι θα γίνει η ζωή τους χειρότερη. Μα αφού θα γίνει χειρότερη η ζωή τους με το μνημόνιο, δεν είναι εθνοκτόνο? Μάλιστα. Επίσης είχατε χαρακτηρίσει προκλητική την παρέμβαση του κυρίου Στουρνάρα, που λέει ότι η συμφωνία έπρεπε να κλείσει χθες. Ο κύριος Στουρνάρας είναι ένας θλιβερός πρωταγωνιστής της δημόσιας ζωής εδώ και πολλά χρόνια. Θα θυμίσω ότι ήταν μαζί με τον Παπαδήμο και τον Σιμίτη την περίφημη φωτογραφία όταν κουνούσαν επιδεικτικά το ευρώ, όπου έβαλαν με πλαστά στοιχεία την Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ και κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία. Αργότερα τον βλέπουμε υπουργό της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και μετά διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με το ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ότι θα τον πάψει εάν γίνει κυβέρνηση και να μην το βάλει. Όχι μόνο δεν τον έπαψε, αλλά συνεργάζεται θαυμάσια. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω για τον κύριο Στουρνάρα ότι όταν έγιναν τα capital control, αυτός ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος δεν ήταν καν στην Ελλάδα, ήταν στην Ευρώπη, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, τα όσα λέει ο κύριος Στουρνάρας δεν είναι αξιόπιστα και οι πράξεις του έχουν οδηγήσει σε... ευθύνεται κατά μέγα μέρος για την καταστροφή η οποία υπάρχει στην οικονομία της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση, κύριε Μιχαλολιάκο, μνημονιακή, αντιμνημονιακή. Είναι ψευδεπίγραφη η διαχωρισμή αυτή κατά την άποψή σας? Καθόλου ψευδεπίγραφη δεν είναι. Είναι θέματα ουσίας. Δεν είναι μόνο η δομή της οικονομίας. Εγώ είχα πει στη Βουλή και το επαναλαμβάνω και από τη συχνότητά σας με τη δυνατότητα που μου δίνετε. Για μας θα αρκούσαν τρεις λέξεις από το μνημόνιο, τρεις μόνο λέξεις για να είμαστε αντίθετοι. Εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Μια εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας που επιβεβαιώνεται πανηγυρικά ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει με βάση το αγγλικό δίκαιο, που σημαίνει ότι μπορούν να έρθουν να κατασχέσουν εδώ ελληνική περιουσία. Είναι ουσία στα θέματα του μνημονίου. Πολύ ψηλά στην ατζέντα σας είναι και το θέμα το προσφυγικό. Θα έλεγα πάντως, κύριε Μιχαλολιάκο, βλέποντας και τοποθετήσεις στελεχών της Χρυσής Αυγής, ότι σιγά σιγά λιένεται λίγο, μπορώ να το πω έτσι, τη θέση σας και δεν είστε τόσο απόλυτοι στο θέμα των προσφύγων και των μεταναστών. Βλέπετε δηλαδή ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται τόσο εύκολα. Ναι, μάλιστα, έπεσε, πρέπει να πούμε, η γραμμή με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Πιστεύω θα επικοινωνήσουμε για να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε μαζί του. Το ρωτήσαμε μέχρι τώρα και για την υπόθεση αυτή με τα πακέτα βόμβες σε Σόιμπλε και γραφεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και για τις εκλογές στην Ολλανδία και για το πού οδηγείται η κατάσταση με την αξιολόγηση, με το μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Ο κύριος Μιχαλολιάκος, κύριε Μιχαλολιάκο, έπεσε η γραμμή, αλλά συνεχίζουμε. Θα έλεγα, πέφτουν οι γραμμές, αλλά είμαστε εμείς όρθιοι και έτσι δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτε. Όσο και αν το προσπάθησαν με φυλακές, με δολοφονίες, με διώξεις, με φήμωση από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ας πέφτουν οι γραμμές, είμαστε εμείς ορθοί. Για πέστε μου τώρα για την υπόθεση. Λοιπόν, να επανέλθω εκεί στο ερώτημά σας. Είμαστε απόλυτοι στο θέμα το οποίο αποκαλέσατε προσφυγικό, που για μας δεν είναι προσφυγικό, είναι θέμα λάθρου μετανάστευσης και υπάρχει και πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση ασύλου δύο ατόμων οι οποίοι είχαν έλθει από την Τουρκία στην Ελλάδα.
το οποίο ευθέως είπε ότι οι πρόσφυγες θεωρούνται, και αυτό λέει και το διεθνές δίκαιο, μόνο όσοι έρχονται από εμπόλεμη ζώνη. Όσοι μας περνάνε με παρακρατική επιχείρηση της Τουρκίας και περάσανε εκατομμύρια μέσα στα νησιά μας και από εκεί στην Ελλάδα και κάποιοι πήγανε στην Ευρώπη, όλοι αυτοί δεν μπορούν να θεωρηθούν βάσει του διεθνούς δικαίου πρόσφυγες. Είναι λαθρομετανάστες. Και αυτό που είναι η θέση δική μας είναι ότι πρέπει να φυλάξουν οι ένοπλες δυνάμεις τα σύνορα, μπορούν να τα φυλάξουν και τα θαλάσσια σύνορα, και να λυθεί αυτό το μεγάλο εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα. Αλλά το συντηρούν, κύριε φυλακτέ, όλοι αυτοί οι επαγγελματίες αντιρατσιστές που ανήκουν κατά βάση στην αριστερά, αλλά υπάρχουν και φιλελεύθεροι που έχουν μίκιο, όπου υπάρχει ένας τρελός χορός εκατομμυρίων ευρώ, όπου κάποιοι με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις τα έχουν κονομήσει χοντρά παριστάνοντας τους ανθρωπιστές. Μάλιστα, υπάρχει και μια καταγγελία εδώ από το σύνδεσμο, βλέπω, εργοληπτών της Δράμας, κύριε Μιχαλολιάκο, για ένα έργο κατασκευής υποσταθμού μέσης τάσης στη δομή φιλοξενίας στη βιομηχανική περιοχή, όπου οι διαδικασίες τρέξαν πολύ γρήγορα, πρέπει να πω. 1,98 η έκπτωση, μέσα σε 4 μέρες υπογράφηκε και η σύμβαση. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι η χώρα επιδεικνύει μια φοβερή ταχύτητα στα έργα τα οποία γίνονται σε χώρους φιλοξενίας. Την ίδια ώρα που ο ελληνικός λαός χυμάζεται, υποφέρει, την ίδια ώρα που υπάρχουν νοικοκυριά που πραγματικά στερούνται ακόμη και την τροφή τους, την ίδια ώρα που υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά Ελλήνων χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αυτοί βρίσκουν άνετα πολλά εκατομμύρια ευρώ για τους λαθρομετανάστες. Το μυστικό είναι ότι αυτά τα εκατομμύρια έρχονται από σκοτεινά κέντρα αποφάσεων έξω από τη χώρα και ροκανίζουν από αυτά κάποιοι επιτίδιοι. Για μας, για τη Χρυσή Αυγή, δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ τη στιγμή που υποφέρουν Έλληνες. Για μας, το πρώτα οι Έλληνες, δεν ξέρω αν θα μας χαρακτηρίζουν ρατσιστές, είναι ένα σύνθημα βασικό στο οποίο πιστεύουμε και το οποίο θα ακολουθήσουμε. Για πέστε μου και κάτι ακόμη, βλέπετε να κλείνει τελικά η αξιολόγηση? Κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει. Όσο αργότερα κλείσει, τόσο το χειρότερο για την ελληνική οικονομία, όπως αυτοί τα σχεδιάζουν, οι στουρνάρες κλπ. Κατ' ουσίαν όμως, είτε κλείσει είτε δεν κλείσει, ανάπτυξη δεν έρχεται. Και δυστυχώς, εκεί που είναι η καρδιά της Ελλάδος, που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος, στη Βόρειο Ελλάδα, στη Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί αυτές απειλούνται και απειλούνται ευθέως, όχι μόνο από Ανατολάς, αλλά και από Δυσμάς και από το Βορρά. Λοιπόν, σε αυτές τις περιοχές βλέπουμε οι βιομηχανίες, όσες ελάχιστες έχουν μείνει, να είναι σε κρίση ή να είναι έτοιμες να κλείσουν, και ανάπτυξη καμία δεν έρχεται. Και την ίδια στιγμή που οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα είναι στα 400 και στα 450 ευρώ, βλέπουμε ότι στο δημόσιο είναι το οποίο αποτελεί μια ανοιχτή πληγή λόγω του κομματικού κράτους, βλέπουμε οι μισθοί να ξεπερνούν τα 800 και τα 1000 ευρώ. Τι θα γίνει? Ως πότε δηλαδή όλος ο ελληνικός λαός θα υποφέρει για τους αφισοκολλητές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και πρόσφατα τα τελευταία 2 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ? Μάλιστα, εκλογές δεν βλέπετε από όσο καταλαβαίνω. Αν περάσει αξιολόγηση... Εκτός απροόπτου, όχι, δεν βλέπω εκλογές, δεν τις θέλει νομίζω και η Νέα Δημοκρατία. Για πέστε μου τώρα και κάτι ακόμη, μιας και... Εγώ θα προτείνω στη Βουλή, αν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να ρίξει την κυβέρνηση, θα μπορούσε να παραιτηθούν οι βουλευτές της σε ΑΒ Θεσσαλονίκη, σε ΑΒ Αθηνών, σε 5 μεγάλες ακόμη περιφέρειες και να πει ελάτε να μετρηθούμε. Αφού είναι 17 και 15 μονάδες μπροστά, εάν έβγαινε ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα, θα παραιτεί το αυτομάτως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τη στιγμή που λένε ότι θα καταψηφίσουν τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι σκληρά και είναι πράγματι σκληρά και δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο ελληνικός λαός, ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του δήλωσε ότι θα τα εφαρμόσει τα μέτρα. Αφού θα τα εφαρμόσει τα μέτρα, γιατί τα καταψηφίζει? Για να κάνει φιγούρα ότι κάνει αντιπολίτευση? Έχουμε και ένα συμβάν, κύριε Μιχαλολιάκο, για το οποίο δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από τον Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Είναι η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Μεσσηνίας, του κυρίου Κοκούτσι. Πώς τη σχολιάζετε την πράξη του? Πραγματικά δεν γνωρίζω τους λόγους. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι δυνατή, είναι ενωμένη και προχωρεί μπροστά.
Το αν θα έχουμε 18 ή 17 βουλευτές είναι δευτερεύον. Το θεωρώ δευτερεύον. Στις επόμενες εκλογές θα έχουμε πολύ περισσότερους. Μάλιστα. Τι προγραμματίζετε το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Μιχαλόγλου? Προγραμματίζω την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου να είμαι στην συμβασιλεύουσα, όχι στην πρωτεύουσα, γιατί ήταν συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη, να είμαι κοντά στους αγωνιστές της Χρυσής Αυγής και στους συμπατριώτες μου στη Βόρειο Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και θέλω να πω σε όλους τους Έλληνες να είναι υπερήφανοι, να έχουν ψηλά το κεφάλι, μπόρα είναι και θα περάσει. Η ξενοκρατία τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και με το λεγόμενο προσφυγικό ζήτημα θα αντιμετωπιστεί. Κι άλλες φορές περάσαμε δυσκολίες, κατορθώσαμε και τις ξεπεράσαμε. Η Δράμα ειδικά πέρασε μια βουλγαροκρατία με σφαγές χιλιάδων ανθρώπων και όμως αντιστάθηκαν εκεί οι Έλληνες και τελικά και πάλι είμαστε ελεύθεροι. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Μιχαλολιάκο. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνεται το βήμα σε όλα τα κόμματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο πλαίσιο της ενημέρωσης έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε και άλλους πολιτικούς αρχηγούς το επόμενο χρονικό διάστημα, οι οποίοι θα μας δώσουν θέσεις και απόψεις και για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και για τα γεγονότα τα οποία βρίσκονται, μπορώ να το πω έτσι, σε μια εξέλιξη. Τι άλλο τρέχει, κυρίες και κύριοι? Έχουμε έναν μικρό χαμό, θα λέγαμε, στον Δήμο του Δοξάτου. Πλέον δεν μπορούμε το ΣΥΡΙΑ να το παρακολουθήσουμε, γιατί έχουμε γεγονότα. Μου έλεγε η Έλλη Κονόμου πριν πω στο στούντιο ότι έχουμε και καινούργια γεγονότα. Δηλαδή είναι. Το ΣΥΡΙΑ τρέχει υπό μορφή ταινίας του Φόσκολου, θα λέγαμε. Της Λάμψης. Με τέτοια ταχύτητα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και αυτό την ερχόμενη εβδομάδα. Είχαμε χθες συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε σήμερα μια προημερησίας, μάλλον μια συζήτηση μετά από επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Λεβέντη για το θέμα της υγείας και προαναγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι θα πάμε σε εξεταστικές επιτροπές για το τι έγινε στον τομέα της υγείας, το μεγάλο πάρτι θα λέγαμε. Για να χαιρετήσουμε όμως εδώ τον κύριο Όθωνα Μουρμούρη, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Δράμας και Περιφέρειας. Έχουμε καιρό να τα πούμε, πρέπει να πω. Κύριε Μουρμούρη, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ναι, πράγματι, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Μάλιστα. Είναι γεγονός πάντως ότι είμαστε σε μια εποχή που τα γεγονότα τρέχουν με μια ταχύτητα φοβερή και τρομερή, κύριε Πρόεδρε. Κάθε ώρα. Δεν είχαμε παλιά, τέτοια ταχύτητα. Υπάρχουν και ειδήσεις και ενδιαφέροντα γεγονότα που, κοίταξε, σε μια στενότητα πλέον πράξεων και έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα σε κάθε οικογενειακή κατάσταση αλλά και γενικά και στους δήμους αλλά και σε κάθε φορέα που εκπροσωπεί κόσμο, υπάρχουν γεγονότα γιατί υπάρχει οικονομική στενότητα. Οπότε εκεί προκαλείται και το θέμα. Υπάρχουν και αυτά που είναι το παρελθόντος, όπως είπατε, π.χ. με το σύστημα υγείας και με τα φάρμακα και το πάρτι που γινόταν, ας πούμε. Η αίσθηση ότι ο κάθε Έλληνας αισθάνονταν και λίγο ένοχος ότι συμμετείχε σε αυτό το πάρτι με την έννοια ότι π.χ. η μητέρα μου πήγαινε, στο γιατρό έγραφε αντί για ένα φάρμακο δύο για να έχει μία παρακαταθήκη ενός μήνα ακόμα ένα κουτί και αυτό επειδή απαγορεύονταν αισθάνονταν και αυτοί ότι είναι ένοχοι σε όλο αυτό το σύστημα που γινόταν με την υγεία. Με αποτέλεσμα κανένας δεν διαμαρτυρόταν γιατί νόμιζε ότι κάτι έχει κάνει και ο ίδιος. Να πω για παράδειγμα εμάς τους επαγγελματίες δεν κόβαμε 2-3-5 τιμολόγια, σε ένα καφέ δεν έκοβε 30-40 αποδείξεις και πίστευε ότι με αυτό που κάνει έχει οικονομήσει ή θα κερδίσει. Αυτό το αφήνανε όλο το κράτος, όλο να συμβαίνει και εφόσον συνέβαινε αυτό είχε την ενοχή και δεν διαμαρτύρωσαν γιατί έλεγες μην πω κάτι γιατί θα έρθει η εφορία, θα με πιάσει και εμένα, θα με κάνει τι. Αυτό όμως δεν ήταν γιατί δεν ήξερε κάποιος πώς πρέπει να λειτουργεί το κράτος. Το κράτος ήξεραν όλοι πώς πρέπει να λειτουργεί. Το αφήνανε για να αισθάνεσαι και εσύ ότι έχεις με τις ενοχές σου, άρα δεν θα διαμαρτυρηθείς. Και η κουτάλα έπεφτε κανονικά. Να του Αβραμόπουλου τα εμβόλια, να του
πώς το λένε, του Άδωνη, να του άλλου που, πώς το λέγανε, τον υπουργό του Πασόκ. Γεγονός πάντως είναι ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο και σίγουρο είναι ότι δεν φτάσαμε εδώ με αυτόματο πιλότο, πρέπει να πω. Έτσι ακριβώς. Ότι κάτι συνέβη, δεν μπορεί έτσι. Δηλαδή. Να τονίσουμε, κυρίες και κύριοι, επίσης ότι στη Δράμα, στην ευρύτερη περιοχή, είναι και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είναι σε ιδιωτική επίσκεψη. Από όσο με έχουν ενημερώσει, χθες ήταν στην πρώτη, σήμερα θα επισκεφθεί και τον ορεινό όγκο εδώ της περιοχής μας. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Ασφαλιστικό φυσικά και φορολογικό είναι στην μεγάλη, στην υψηλά στην ατζέντα, θα λέγαμε, κύριε Μουρμούρη, σε μια περίοδο που δεν βλέπουμε αντιδράσεις παρόλα αυτά. Το ασφαλιστικό είναι στην ατζέντα των τηλεοράσεων των Αθηνών. Στην πράξη ή στην τελευταία τσέπη, υποχώρησε, δεν ξέρω να το προσέξετε. Ναι, στην τσέπη, γιατί υποχώρησε όμως. Στην τσέπη των πολλών επαγγελματιών από όλες τις βαθμίδες. Ακόμη και από τους δικηγόρους που είχαμε μια διαφορετική άποψη και όλα τα επιστημονικά επαγγέλματα, αλλά και προπάντως από τα δικά μας επαγγέλματα που εκπροσωπώ εγώ, το 70, αποδεκτό πλέον από όλους, το 70% είναι με πολύ λιγότερο. Ένα άλλο 15% είναι περίπου στα ίσα όσο πλήρωνε, πληρώνει και τώρα, άρα μιλάμε για ένα 85-90% που δεν έχει λόγους να διαμαρτυρηθεί. Και ένα 10% είδε να αυξάνονται πολύ οι εισφορές τους. Εντάξει. Αυτό όμως το 10% ποτέ προσωπικά δεν ήταν στην απεργία που είχαμε εξαγγείλει εμείς για να πω ότι ξέρεις αυτή τη στιγμή. Και φυσικά υπάρχει κέρδος και σαφέστατα θα πρέπει να πληρώσει. Αν θα πρέπει τώρα το 20% να είναι λιγότερο για όλους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά είναι σε μια άλλη οικονομία, σε μια άλλη κλίμακα, γιατί σήμερα, όπως είναι τα πράγματα, αδυνατεί το σύστημα υγείας, όχι μόνο να, από αυτά που έχει να λαμβάνει να βγει, αλλά και από αυτά που παίρνει σήμερα, αλλά και από αυτά που, είναι που έχει σαν ταμείο, δεν είναι ίσο, δεν είναι δηλαδή μία ή άλλη. Πρέπει να συμβάλλει και το κράτος, αλλά πρέπει να συμβάλλει και φορολογούμενο. Γίνεται μια συζήτηση όμως, κύριε Μουρμουρή. Ναι. Εσείς λέτε ξεκάθαρα ότι πλήρωνα 350, με χρεώναν 400 ευρώ, 450, τώρα με χρεώνουν 200 ευρώ. Έχει ποιο λόγο να αντιδράσω. 167. Βγαίνουν κάποιοι και λένε. Γιατί εγώ είδα σε αρκετούς συναδέλφους σας, γιατί τώρα είναι και ο ΕΦΚΑ ουσιαστικά, είναι όλα είναι ένα ταμείο. Ναι. Ότι με 168-170 ευρώ το μήνα ασφάλιστρα, ναι, δεν μπορεί να υπάρξουν ούτε συντάξεις σοβαρές, ούτε φυσικά ασφαλιστική κάλυψη σοβαρή. Δηλαδή δεν είναι τόσο τα πράγματα εύκολα να βγει αυτό το σύστημα το ασφαλιστικό, όταν τα ποσά είναι τέτοιου επίπεδου. Όχι, είναι λάθος. Και θα το εξηγήσω γιατί είναι λάθος. Γιατί υπάρχει μελέτη από το είναι ΓΕΣΕΒΕ, το Ινστιτούτο δηλαδή της ΓΕΣΕΒΕ, που όταν έγινε με το παλιό σύστημα, τι έλεγε ακριβώς. Έλεγε ότι αν επιτρέψουμε στον κάθε ελεύθερο επαγγελματία να έχει όποια κλάση, γιατί τότε ήταν σε κατηγορίες, δηλαδή ξεκινούσε από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και ανέβαινε και το ποσοστό που πληρώνεις, να κάνει επιλογή όποια είναι η οικονομική δυνατότητά του να πληρώνει. Και πληρώσουν το σύνολο, γιατί όταν κάνω επιλογή εγώ να είχα παραδείγματος χάρη την πρώτη κατηγορία που είχε τότε ο ΟΑΕ, όχι με τη σημερινή κατάσταση. Που έφτανε τα 900.000 ευρώ. Όχι, η Α κατηγορία ήταν η μικρότερη, ήταν 200 ευρώ. Εντάξει. Τότε το σύστημα, έλεγε η μελέτη, όχι μόνο βγαίνει, περίσσευε και χρήμα. Αυτό ήταν και υπάρχει μελέτη, μπορεί μέσα στο ίντερνετ να την ψάξει κάποιος, να τη βρει, για να δει ότι. Το θέμα μας τι είναι όμως. Να πληρώσουν όλοι, έστω τα 167-65, πόσο είναι ακριβώς, ας πούμε, για τον καθένα, χρήματα. Πού αδυνατεί το σύστημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν από τον ΟΑΕ τουλάχιστον, από το Ταμείο του ΤΕΒΕ δηλαδή, οι οφειλέτες αυτοί, οι οποίοι έχουν την πενταετία χρέη, τα οποία είναι στα 5 χρόνια παραπάνω από 40.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτός που έχει μια οφειλή στον ΟΑΕ, το παλιό ΟΑΕ, 40.000 ευρώ, δεν έχει τη δυνατότητα με βάση την σημερινή νομοθεσία να πάει για να βγει, να καταθέσει τα χαρτιά του για σύνταξη. Άρα λέει αυτός, εγώ χρωστάω 40.000. Ας πούμε ότι έχω τη δυνατότητα τώρα να πάω να πληρώσω τα 165 μου ευρώ το μήνα.
Αλλά ακόμη και αν τα πληρώσω, θα τα ρίξω σε έναν κουβά χωρίς πάτο. Γιατί εγώ δεν πρόκειται να πάρω σύνταξη, γιατί το σύστημα δεν μου επιτρέπει τουλάχιστον να κάνω τα χαρτιά μου και να πάρω για όσο πλήρωσα. Το αντικίνητρο λέτε για να πάρω σύνταξη. Αυτό είναι το αντικίνητρο. Και γι' αυτό το λόγο στη Θεσσαλονίκη. Στο Σεπτέμβριο στην έκθεση. Και εσείς τι λέτε, δηλαδή, Τσίπρας... αν κάποιος χρωστάει 40-50 χιλιάδες, ας πούμε, δηλαδή έχει να πληρώσει 10 χρόνια. Όχι, όχι, όχι. 5 χρόνια είναι. 5 χρόνια. Ούτε 5 χρόνια κανονικά. Αλλά στα χρόνια της κρίσης είναι το λιγότερο, γιατί οι προσαυξήσεις ήταν τεράστιες. Δεν μιλάω για αυτό που δεν παρήχε και πληρώναμε, τα θυμάστε που τα λέγαμε από εδώ, αλλά λέω ότι το Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός από την έκθεση της Θεσσαλονίκης είχε πει ότι. Αυτά τα λεφτά που δεν έχουν πληρωθεί θα παγιωθούν και όταν θα είναι για να βγει σε σύνταξη, αν θα πληρώσει, θα πάρει την ανάλογη σύνταξη, δηλαδή με βάση το τι πλήρωσε. Εντάξει. Και όχι φυσικά πάνω να τον πάρουμε το σπίτι ή άμα τον πάρουμε το σπίτι. Πάντως είναι το μοναδικό, οι μοναδικές οφειλές, γιατί παρακολουθούσα σήμερα και έβλεπα την ειδησιογραφία να τρέχει τουλάχιστον με ειδήσεις ή με πιθανά σενάρια, κυρίες και κύριοι, τι θα γίνει, γιατί ένα θέμα που θα παίξει στο επόμενο διάστημα είναι τα κόκκινα δάνεια. Και βλέπουμε ότι εκεί προσπαθούν να εντάξουν κατηγορίες, προσπαθούν να εντάξουν χρέη, οφειλές στο δημόσιο κλπ. Τα ασφαλιστικά ταμεία αθίστανται, πρέπει να πω. Αντέχουν. Δηλαδή τα μοναδικά που δεν έχουν μέχρι στιγμής καλή ρύθμιση είναι τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι ακριβώς. Και η δικαστική, γιατί και η Δράμα και εγώ προσωπικά και από εδώ και με τη βοήθεια τη δική σας και των τηλεοράσεων, καταφέραμε να δώσουμε μια τέτοια εικόνα και να προωθήσουμε το θέμα. Κάναμε προσφυγές. Δεν έχουμε πάρει ακόμη δικάσιμο. Η μία προσφυγή που δικάστηκε στην Αθήνα ήταν τις 6 Δεκεμβρίου, δεν είχε βγει ακόμη η απόφαση για να δούμε πού βαδίζει το πράγμα. Πώς... Αν και... Πόσο καιρό κρατάει αυτή η κολόνια, κύριε Μουρή? Δύο χρόνια έχει τώρα. Δύο χρόνια, εγώ θυμάμαι. Βεβαίως. Που εδώ. Ναι, δύο χρόνια που μακρινή κάναμε. Μια ανάμνηση, θα έλεγα. Δημοτικές εκλογές πρέπει να είχαμε όταν τα λέγαμε. Κάναμε προσφυγές και ακόμη δεν πήραμε δικάσιμο. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Δηλαδή. Τι να πεις, και λέω τώρα τι ζητούσαμε εμείς όμως στις προσφυγές που κάναμε, αυτά ακριβώς που λέει σήμερα το καινούργιο νομοσχέδιο. Λέγαμε ότι, φίλε μου, βγάζω 5.000 ευρώ το χρόνο. Εσύ μου ζητάς, σαν ασφαλιστικό ταμείο, 5 ο μέσος όρος. Πώς θα ζήσω εγώ, ούτε κουλούρι δεν περισσεύει. Πρέπει να με πας με βάση το εισόδημά μου. Αυτό το πήγαμε δικαστικά. Άρα. Πού δηλαδή, ή ήμασταν παράλογοι τότε ή είμαστε παράλογοι τώρα. Το ότι κάποιοι αντιδρούν, πάμε ως καρή, είχαμε μια συζήτηση εδώ. Παγώνουν αυτά, κύριε Μουρμούρη. Δηλαδή, για να δούμε μετά και την εκδήλωση που προγραμματίζεται Σαββατοκύριακο, έτσι. Γιατί έχετε την επίσκεψη του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ, του κυρίου Καβαθά, στην Δράμα, ο οποίος θα είναι και σε ένα συνέδριο, αλλά κυρίως θα μιλήσει και για το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό. Παγώνουν αυτές οι οφειλές κάπου, δηλαδή, αν κάποιος δεν πληρώνει 5 χρόνια. Του συνεχίζουν να του φορτώνουν φόρους και τόκους. Όχι μόνο φόρους και τόκους. Πάντοτε το κράτος και πολύ παλιότερα, πολύ παράλογα, ήταν 1% κάθε μήνα. Εντάξει, τώρα είναι λιγότερο, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι το τραπεζικό. Δεν το συζητάμε, είναι δηλαδή σχεδόν δυσβάστακτο. Αν χρωστούσες 10.000, σε 2-3 χρόνια γινόταν 15-17, χωρίς καν να το καταλάβεις. Όταν λέμε δηλαδή τα 5 χρόνια, δεν είναι χρωστούσα και πάω 5.000. Τα 5 χρόνια, 5, 25. Αυτά τα 25 έχουν φτάσει να γίνουν 45. Είναι δηλαδή το ίδιο το κράτος, ας πούμε, σε βάζει σε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να. Ενώ αν σε οφείλει το ίδιο το κράτος γιατί έκανες μια δουλειά στο κράτος, μπορεί να μην τα πάρει καμιά φορά γιατί μπορεί κάποιος οργανισμός να ήταν. Έκανε π.χ. εδώ το μουσικό, το φεστιβάλ, ας πούμε, αν θυμηθούμε, καταστάσεις, δραμηνές. Και φαντάζομαι σε κάθε πόλη έχει να πει και κάποιος κάτι. Λειτουργούσε τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων. Έχει δίκιο ο κόσμος. Αλλά το καινούργιο ασφαλιστικό, παρόλο που ήρθαμε και σε αντιπαράθεση και εδώ, ας πούμε, τηλεφωνικά εγώ με τον δικηγόρο, τους ίδιους τους δικηγόρους θα μας ρωτήσει σήμερα, το σύνολό τους, δηλαδή το μεγάλο ποσοστό, το 70%, οι οποίοι δεν κερδίζουν και άμα τα λεφτά. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή κανένα επάγγελμα σήμερα, τα οποία λέμε οικονομάνε αυτοί που είναι δικηγόροι. Θα δεις ότι λένε ναι, μου ήρθε πολύ λιγότερο από ό,τι πλήρωνα. Παρόλο που ήταν πολύ λιγότερο από ό,τι πληρώναμε εμείς. Γιατί ο μέσος όρος ο δικός μας ήταν 5.000 ευρώ το χρόνο, ενώ ο μέσος όρος άλλα επαγγέλματα ήταν 3-3,5 στους αγρότες πολύ λιγότερο. Λέτε δηλαδή όμως ότι καθεξής. Την κρίνια τη φέρνει γενικότερα η φτώχεια και η πτώση του τζίρου, γιατί πέφτει ο τζίρος, ο άλλος τώρα έχει καεί, κυριολεκτικά. Και τα κανάλια παίζουν το ρόλο τους.
άκουγες τον καθένα να ερμηνεύει και να λέει, ας πούμε, και εγώ προσωπικά που τα άκουγα και είχα μια άλλη άποψη. Και κάθε φορά που γίνονταν ρεπορτάζ, με ρωτούσανε και έλεγα ότι ασφαλιστικό του λιγότερο για το δικό σου, με αυτού που γνωρίζω εγώ και αυτού που εκπροσωπώ εγώ τουλάχιστον, θα είναι μικρότερο, ας πούμε. Και όταν καθόμουν στην τηλεόραση, έλεγα, ή χαζό είμαι εγώ και δεν καταλαβαίνω αυτό που διαβάζω σαν νομοσχέδιο, ή αυτοί δεν λένε κάτι καλά. Και τι δεν λένε καλά. Ακούς για τα μπλοκάκια. Τα μπλοκάκια ενδιαφέρουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν σκέψει πάρα πολύ, φυσικά, όχι απόλυτα, με την τηλεόραση. Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι δεν είναι μόνο σε ένα κανάλι. Είναι σε ένα κανάλι, σε μια εφημερίδα, σε δύο εφημερίδες, σε δύο περιοδικά. Με αποτέλεσμα δεν έχουν έναν εργοδότη. Άρα αυτοί όταν ήρθαν να τους πει το σύστημα ότι τώρα σας πιάνουμε. Πιάνουμε τα έσοδά σας και μπορούμε να σας πούμε, ελάτε να πληρώσετε με βάση τα έσοδά σας. Α, δεν τους άρεσε. Και άκουγε στον κάθε έναν δημοσιογράφο από την τηλεόραση των Αθηνών και έλεγε ότι α, το σύστημα αυτό και θα κάνει και τα μπλοκάκια και αυτά. Στη Δράμα για μπλοκάκια δεν καταλάβαινε κάτι. Τι μπλοκάκια ρε παιδιά. Το μπακάλικο, το χήνο, όχι. Κατάλαβε. Δηλαδή. Την εικόνα, άμα θέλουν, τη δίνουν τα κάτω τα κανάλια. Γι' αυτό τώρα έχει αλλάξει η εικόνα, γιατί πλέον ο κόσμος πήρε το χαρτί, είδε το χρήμα. Βγαίνει το έκανε, τι λέει, χαζός είναι, αφού εγώ πληρώνω λιγότερο, τι μου λέει τώρα. Και σταμάτησε να παπαγαλίζουν αυτό το οποίο ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Μάλιστα, Όθων Μουρμούρης, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων Ομού Δράμας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με την επίσκεψη του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ, του κυρίου Καβαθά, στη Δράμα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα της επίσκεψης του Προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, του κυρίου Γιώργου Καβαθά, 18 και 19 Μαρτίου στην Δράμα. Κύριε Μουρμούρη, έρχεται ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Πρέπει να πούμε, εκλέχθηκε πανηγυρικά και πάλι στην Προεδρία της ΓΕΣΕΒΕ. Είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είστε στην ίδια παράταξη, όπως το ξέρω. Αλλά εκεί τα έχετε λύσει αυτά. Όχι. Δεν είναι. Πραγματικά η ΓΕΣΕΒΕ δεν είναι τόσο παραταξιακή. Υπάρχουν οι παρατάξεις ονομαστικά, αλλά δεν είναι το ζητούμενο εκεί. Θα δείτε, ας πούμε, ότι και εγώ με τον πρόεδρο οι σχέσεις, όχι επιφανειακές, είναι τέλειες και σχεδόν με όλους, ας πούμε. Δεν είναι δηλαδή αυτό και αυτό κομματικά καθαρά. Υπάρχουν όμως, αλλά δεν είναι τόσο παραταξιακές. Και αυτό είναι καλό, είναι πολύ καλό. Ο κ. Καβαθάς είναι ένας ενεργός, είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος έχει επιχείρηση, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο παίζεται ή ορείται ή. Δεν είναι. Δεν είναι επαγγελματίας, πολιτικός λέτε. Έχει σχέση με την εστίαση, αλλά το κυριότερο είναι τι. Θα έρθει στη Δράμα. Θα έρθει στη Δράμα για να μιλήσουμε συνδικαλιστικά. Φαίνεται για πρόεδρος εστιατόρων Ελλάδος. Ναι, έτσι είναι. Θα έρθει στη Δράμα για να μιλήσουμε συνδικαλιστικά. Να ακούσει τους προέδρους και όλα τα μέλη για όποια απορία έχουν. Παραδείγματος χάρη για την ΑΕΠ, για το δημοτικό φόρο, για τα κρεολοπολία, για τα κομμωτήρια, για όλους τους επαγγελματίες που έχουν μία απορία και θέλουν μία εξήγηση ή μία. Για να μάθουν και να ενημερωθούν. Γιατί δεν μπορώ να τα ξέρω κι εγώ για να απαντήσω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα είναι εκεί τις 7 η ώρα το Σαββάτο. Αυτό θα είναι το συνδικαλιστικό κομμάτι. Αλλά για μένα. Και κυρίως για την Ομοσπονδία, είναι η μεγάλη η εκδήλωση είναι την Κυριακή. Κυριακή 11 η ώρα. 11 η ώρα στο ξενοδοχείο στην Αγία Βαρβάρα, όπως και την προηγούμενη το Σαββάτο, θα είναι 7 η ώρα πάλι στο ίδιο ξενοδοχείο. Εκεί θα έχουμε μία ημερίδα η οποία έχει σχέση με την συνέργεια. Συνεργασία. Δηλαδή πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Αυτά τα πράγματα που θα ακούσουμε έχουν υλοποιηθεί ήδη σε δύο προγράμματα που έχει κάνει το Ινστιτούτο και δεν είναι το ζητούμενο ότι είναι ο Γιώργος ο Καβαθάς, ο σαν πρόεδρος ξέρει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι παντογνώστης. Φέρνουμε εδώ το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, εξειδικευμένα στελέχη, να μιλήσουν στους ανθρώπους, να λύσουν απορίες για ό,τι ακούσουν πάνω σε αυτό το πράγμα, πάνω σε αυτό το θέμα που λέγεται συνέργεια, τι γίνεται, πώς γίνεται, πώς μπορεί να υλοποιηθεί και αν πραγματικά υπάρξει ενδιαφέρον από τη δέσμευση που έχω και από τον Πρόεδρο, αλλά και από το Ινστιτούτο, αν υπάρξει ενδιαφέρον από οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων που θέλουν να κάνουν κάτι, ένα τέτοιο σχήμα, θα έχει και την υποστήριξη και την τεχνική και την νομική και την. Τι εννοείται λέγοντας συνέργεια.
Συνέργεια. Είναι συνεργασία λογικά. Ναι. Είναι συνέργεια είναι συνεργασία. Είναι μία λέξη συνεργασία. Όταν λέμε συνεργασία, όταν, δηλαδή αμέσως ο συνειρμός του ανθρώπου πηγαίνει. Όταν λες συνεργάζομαι, άρα είμαι φίλος. Έχει δηλαδή όλη την καλή σχέση. Γιατί συνεργάζομαι με κάποιον ο οποίος θέλω και μπορώ να τον βλέπω, να τον ακούω, να είναι δίπλα μου. Τι γίνεται, όχι τώρα, από το 1950 στην Αμερική. Τέτοιες συνέργειες είχαν άλλη λογική φυσικά για την Αμερική, για την Ευρώπη μετά το 1990 είχαν πάλι άλλες λογικές, αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο εδώ τώρα στην Ελλάδα και τι πρόβλημα βλέπουμε. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη πολύ καλές επιχειρήσεις, μικρές. Μικρές που πρέπει να προωθήσουν το προϊόν τους σε όλη την Ελλάδα. Για να πάει ένα αυτοκίνητο από εδώ στην Αθήνα χρειάζεται μόνο 600 ευρώ. Μεταφορικά. Όχι μεταφορικά. Διόδια. Πανέλα. Βάλε τώρα οδηγούς και όλα αυτό. Άρα δηλαδή μια καλή επιχείρηση που βγάζει ένα πολύ καλό προϊόν στη Δράμα. Πού μπορεί να το προωθήσει, άντε στη Δράμα, άντε στην Καβάλα, άντε και στη Σέρβα. Ευρύτερα στην περιφέρεια. Εδώ. Το πολύ. Δεν μπορεί να έχει δυναμική. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εγώ έχω πολύ καλό προϊόν να το πάω σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Γιατί και τα μικρά μπακάλικα ήδη δεν υπάρχουν πλέον για να πεις ότι εγώ συνεργάζομαι με μικρότερες μονάδες. Άρα τι μένουνε, μεγαίνουν μεγάλες μονάδες σούπερ μάρκετ όπως έχουμε και στη Δράμα και σε όλες. Και σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει αδυνατείς να δώσεις προϊόντα. Γιατί αδυνατείς. Αδιέξοδο λέτε. Γιατί αδυνατείς όμως. Δεν αδυνατείς γιατί δεν έχεις καλό προϊόν. Δεν αδυνατείς γιατί δεν έχεις καλή τιμή. Αδυνατείς γιατί όταν πας παραδείγματος χάρη σε ένα τέτοιο μεγάλο σούπερ μάρκετ σου λέει θέλω μία ποσότητα όμως τόσους τόνους το μήνα. Λες, μα εμένα η δυναμική μου είναι ίσα ίσα και φτάνω. Να σταματήσω ό,τι κάνω τώρα, να δώσω σε αυτόν και αύριο αν με εγκαταλείψει γιατί πει κάποιος στον πρόσφερε μία άλλη τιμή, τι θα κάνω εγώ. Άρα εμείς τι λέμε τώρα. Ελάτε να ακούσετε. Πώς πέτυχαν είναι αυτό, είναι και αυτό που λέμε, λέτε εσείς ξεκάθαρα, είναι αυτό που λέμε ότι στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και οικονομία αυτό που μετράει δεν είναι τι παράγεις, αλλά πώς θα το διαθέσεις. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να βγάζεις τα καλύτερα κτηνίδια του κόσμου, τα καλύτερα μπρόκολα του κόσμου και να μην μπορείς να τα διαθέσεις γιατί δεν έχεις το λεγόμενο δίκτυο. Όχι μόνο και δεν έχεις και το ανάλογο τονάζ. Γιατί αν ναι, θέλω και εγώ και χίλιος, ναι, βέβαια. Αν θέλω την εβδομάδα 1000 κιλά και εσύ όλη η παραγωγή σου είναι τόση. Αν αυξήσω εγώ την παραγωγή μου, δηλαδή είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων. Άρα τι πρέπει να κάνω, πρέπει να κάνω συνεργασία. Παράγω εγώ 100 κιλά, έρχεσαι και εσύ μαζί μου που παράγεις 100, βάζουμε τους όρους που θα βγάζουμε αυτά. Μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα όθωνα, μουρμούρι, γιατί οι Έλληνες δεν είναι, μπορώ να το πω, δεν φημίζονται. Δεν κάνουμε γιατί συνεταιρισμό. Ναι. Συνεργασία κάνουμε. Απλά βάζουμε προδιαγραφές στον τρόπο παραγωγής μας όταν είναι για μια κάθετη, δηλαδή ένα απλοποιημένο σύστημα. Να σου πω παράδειγμα, για να γίνουμε πιο κατανοητοί, ένα παράδειγμα. Έχουμε ακούσει εδώ στην Δράμα για την Ονειρούπολη οι ζαχαροπλάστες μας ότι θα μπορούσαν να βγάλουν 1-2 τυποποιημένα γλυκά, ώστε όταν έρχεται κάποιος και θέλει να πάρει και κάτι ενθύμιο φεύγοντας από τη Δράμα, κάτι που είναι για φαγώσιμο να το πάει δώρο σε κάποιον, να το παίρνει σε μια καλή συσκευασία, να είναι ένα γλυκό που να αντιπροσωπεύει την ημέρα εκείνη και το μήνα αυτόν, το συγκεκριμένο για την Ονειρούπολη. Το έχουμε ακούσει. Είναι υλοποιήσιμο? Όχι. Γιατί το σκέφτομαι π.χ. εγώ που είμαι ζαχαροπλάστης. Λέω πού να μπω στη διαδικασία, να κάνω κουτιά, να κάνω την τέτοια διαφήμιση, αν θα βγει και αν δεν βγει, πόση ποσότητα θα φύγει. Και λέω εγώ με το δικό μου μυαλό ένα θεωρητικό. Μαζεύονται 10 ζαχαροπλάστες. Κάθονται κάτω, εμπειρία έχουν, καλά γλυκά που κάνουν στη Δράμα, τα γνωρίζουμε. Βγάζουν και τυποποιούν 3, 4, 2, 1 όσα θέλουν γλυκά. Τα βγάζουν με την ίδια συνταγή, με τα ίδια γλυκά, ο κάθε ένας στο εργαστήριο. Για την ίδια μέρα, για αυτή το μήνα που λέμε για την Ονειρούπολη, χρειάζονται 1000 κιλά. Έχουν τα ίδια κουτιά, την ίδια συσκευασία, παίρνουν από τους ίδιους εμπόρους και πουλάνε το ίδιο γλυκό. Είναι στο μαγαζί ο καθένας, στο μαγαζί του ο καθένας αφεντικό, δεν έχει καμία επαφή με τον άλλον με την έννοια ότι δεν έχει κάνει συνεταιρισμό, ότι ερχόμαστε και μπαίνουμε σε ένα κτίριο και είμαστε όλοι μαζί και εκεί παράγουμε. Όταν υπάρχει ανάγκη, μοιράζουμε τα κιλά που θέλουμε να παράγουμε. Αυτό είναι μια κάθετη συνέργεια.
η οποία έχει σχέση μόνο με τον Βαρουφάκη. Αναπτύσσονται αυτά στην Ελλάδα. Ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω δικτύων συνεργατικών σχηματισμών, πουθενά συνεταιρισμός. Πρέπει να πούμε μακριά οι συνεταιρισμοί. Όχι, είναι, όχι γιατί... γιατί είναι κάτι κακό, είναι κάτι πολύ καλό. Απλά στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ο συνεταιρισμός, η χειρότερη λέξη. Ο συνεταιρισμός, Θανάση, σήμερα θέλει και κεφάλαια. Γιατί θέλει κεφάλαια? Γιατί πρέπει να πάμε σε μια καινούργια εγκατάσταση. Ο κάθε ένας αυτό το μικρό μαγαζί που έχει. Γιατί είναι απαραίτητη σήμερα η συνέργεια? Είναι ακριβώς γιατί ο κάθε επαγγελματίας έχει μια μονάδα μικρή που είναι για τον εαυτό του. Να κινείται αυτός μέσα σε αυτό το χώρο, γιατί το φτάνει και είναι αρκετή. Εντάξει, όπως έχουν αναπτυχθεί αυτά πανελλαδικά. Τώρα, το Ινστιτούτο, γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα έρθουν αρκετοί για να ακούσουν και να δουν πώς έχει. Το Ινστιτούτο έχει υλοποιήσει δύο τέτοια προγράμματα. Θα είναι εδώ ο κύριος Δημήτριος Γιανκούλας, τέλεχος. Ένας από τα στελέχη. Είμαι ΓΣΕΒΕ. Ένα από τα στελέχη. Τι έκανε? Υλοποιήσιμο πλέον. Υπάρχει. Στην Αθήνα, 5 άνθρωποι οι οποίοι κάνανε για το ίδιο κρασί που είχαν, κάνανε μια τέτοια συνέργεια. Τα ωφέλη τους τα έχουμε σε βιντεάκι, θα τα προβάλλουμε, θα τα δούνε και μπορούν να έχουν όποια πληροφόρηση θέλουν. Στην Κατερίνη, πήγαμε σε κρασί εκεί. Στην Κατερίνη δεν είχαν κρασί, ή είχαν, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος για κρασί. Έχει έναν χείρο που λέγεται ο Μαύρος Χείρος της Κατερίνης. Είναι μια τοπική ράτσα. Ημιάγριο, ας πούμε. Ημιάγριο, ναι, ναι. Αυτό. Με τη βοήθεια της συνέργειας και της συνεργασίας μέσα από τα πανεπιστήμια που πέρασε τη διατροφή θα πρέπει να έχει για να αξιοποιηθεί αυτό το κρέας που έχει, μέσα από τα εστιατόρια, μέσα από ένα κλάστερ το οποίο δεν ήταν κάθετο όπως λέγαμε προηγουμένως για τους ζαχαροπλάστες ή για τους ενωπίους, ήταν κυκλικό και ή οριζόντιο, είχε πολλές δράσεις μέσα. Εκεί είδαμε ότι τα πράγματα πήραν μορφή και είναι υλοποιήσιμα. Άρα παραδείγματα, έστω 2 που έχουν υλοποιηθεί, υπάρχουν. Τώρα μένει να το δούμε και εδώ στη Δράμα. Ήδη και έχω ακούσει πληροφορίες ότι οι εινοποιοί της Δράμας το συζητάνε. Και εγώ ρωτάω, αν το συζητάνε ήδη οι εινοποιοί της Δράμας, που σαφέστατα είναι επιχειρηματίες άξιοι και... και με ξεχωριστού τύπου προϊόντα, ναι, πρέπει να πω, που δεν έχουν κάποια, να το πω έτσι, ομοιότητα. Να το πω μπορεί να είναι κρασιά, αλλά δεν είναι ίδια κρασιά, αλλά μπορούν να συνεργαστούν, λέτε. Να το πω διαφορετικά. Όταν ο εινοποιός που λέγεται π.χ. Λαζαρίδης, λέγεται Παυλίδης, είναι επιχειρηματίες πετυχημένοι και έχουν προβάδισμα κάθε φορά. Μένει ερώτημα, φίλε μου, αν με ακούει κάποιος, εσύ που είσαι σαν εμένα λουμινάς ή μαραγκός ή ζαχαροπλάστης, αν θα πρέπει να έρθεις να ακούσεις για να δεις μήπως μπορεί να βρεθούν άλλα 4, 5, 10 άτομα συνεργάτες για να κάνετε κάτι, όταν κάποιοι άλλοι το κάνουν και το κάνουν ήδη έχοντας γνώση, όχι της Δράμας. Έχοντας γνώση της Ευρώπης. Γιατί πάνε σε εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική. Αυτοί οι άνθρωποι το καταλάβανε. Δεν έχουν ψηλά τη μύτη και λένε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Και ψάχνουν τον τρόπο για να το κάνουν και να ρίξουν τα κοστολόγια τους και να έχουν περισσότερο όφελος. Και θα αναρωτηθείς, εσύ, εγώ, αν είμαστε δυνατόν. Έλα να ακούσεις. Αυτό θα φανεί κιόλας και θα δείξουν και σε ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν όλες οι επιχειρήσεις. Όλες. Δεν ενώνουν επιχειρηματικά. Δεν ενώνονται. Γιατί, επειδή όσο τα λαμβάνω. Να σου πω παράδειγμα. Κρεοπόλες. Τώρα μου πεις, τι συνέργεια να κάνουν οι κρεοπόλες? Κρεοπόλες έχουν κρέας και χαρτί. Έχουμε τις μονάδες στη χωριστή. Ναι. Τις έχουμε. Έχουμε ακούσει παραγωγή διάφοροι από, όχι μόνο από αυτές τις μονάδες, να έχουν πουλήσει τα προϊόντα τους και να μην πληρώνονται. Γιατί ο αυτός που πήρε το υλικό, το καλαμπόκι, τα βοηδί ή τα χοιρινά, φαλήρισε μετά, τον ψάχνουμε και δεν μπορούμε να τον πάρουμε. Είναι έτσι. Μαζεύονται 10 κρεοπόλες. Λέω. Έναν αριθμό εγώ. Και λένε ότι εμείς το χρόνο καταναλώνουμε 200 χοιρινά. Θέλουμε δηλαδή κάθε μήνα τόσα. Ανομάζεται το ποσό. Πάνε σε μια μονάδα της χωριστής που έχει μεγάλη παραγωγή. Και λένε, εμείς οι 10 κρεοπόλες θέλουμε στο χρόνο τόσα χοιρινά. Θέλουμε μας τα δίνεις. Εντάξει, να μας φάζεις κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα ή κάθε 5 μέρες τόσα χοιρινά. Και κάνουν μαζική αγορά, λέτε. Μπράβο. Ποιο το όφελος? Ο παραγωγός έχει κλείσει την παραγωγή του από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα ξέρει τι θα παράγει. Τρίβει τα χέρια του. Έχει εξασφαλίσει τις πωλήσεις. Βεβαίως, έχει εξασφαλίσει τις πωλήσεις του. Εσύ μπορεί να τον προκαταβάλεις σε κάποιον για να τον βοηθήσεις
να πάει μπροστά. Η τιμή θα είναι καλύτερη. Μπορεί να τον ορίσει και τη διατροφή για να έχει καλύτερο ποιοτικό κρέα. Να του πει: κοίταξε να δει, να βάλουμε και ένα ΤΕΙ μέσα, να βάλουμε και ένα πανεπιστήμιο μέσα. Για να πάει η διατροφή του έτσι, ώστε το κρέα να είναι πιο νόστιμο. Παραστατικό πάντα ο Μουρμουρίς, ναι. Γιατί, πρέπει να πούμε. Γιατί δεν είναι διαφορετικό το κρέα το ελληνικό με το γερμανικό. Είναι. Να αλλάξει το συντηρέσιο του ζώου, αν χρειαστεί δηλαδή. Ακριβώς. Άρα. Δεν θα το κάνει, θα το κάνει. Αφού έχει εξασφαλίσει την παραγωγή του από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Δεκεμβρίου και. Έτσι λειτουργεί η Ευρώπη. Και έτσι λειτουργεί η Ευρώπη, κύριε Μουρμούρη. Βεβαίως, αλλά τι έχει παραπάνω σε αυτή την περίπτωση. Έχει ότι θα δώσει το κρέας του, θα πάρει τα λεφτά του και ακόμη κι αν κάποιος από τους 10 δεν έχει τη δυνατότητα, έχει να λαμβάνει από τους άλλους 9. Αν εγώ όμως πάω μόνος μου και του πω θέλω 500 χοιρινά το χρόνο, θα με κοιτάξω. Αν πει προκαταβολή. Α, μου δίνεις, παίρνεις. Να το δεσμεύσω το πόσο. Να δεσμεύσω την παραγωγή μου. Θα με πληρώσει, θα με ντουφεκίσει. Τι θα με κάνει. Υπάρχει όλη αυτή η αμφιβολία. Όταν έχεις να κάνεις με 9 με 10, λες, άντε ο ένας δεν θα βρεθεί καλά. Οι άλλοι 9 όμως θα πληρωθώ και θα πληρωθώ και για τον 10. Ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω δικτύων και συνεργατικών σχηματισμών. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα και σε επίπεδο περιφέρειας και με τον αείμνηστο Γιώργο Παυλίδη. Το είχε και για τον τουρισμό. Έτσι. Αείμνηστος Παυλίδης. Και εδώ θα μιλήσουμε. Θα είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων. Θα είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων. Από την αναπτυξιακή θα είναι ο Μανώλης που έχει μεγάλη εμπειρία πλέον στα θέματα. Έχουμε καλέσει και τον Περιφερειάρχη, δεν ξέρω. Όλους τους δημάρχους, γιατί θέλει βοήθεια, θέλει το πράγμα. Δεν το πάμε μόνοι μας. Ούτε εμείς, ούτε αυτοί. Όλοι θα βοηθήσουν. Όλοι θα βοηθήσουν για να πάει η επιχείρηση που βλέπει μαύρα να βλέπει γκρι. Δεν περιμένουμε ανάπτυξη από κανέναν. Δεν θα έρθει καμιά γερμανική επένδυση να γίνει στη Δράμα όπως δεν έγινε εδώ και 5 χρόνια. Δεν είδα εγώ θεμέλιο, δεν είδα εγώ να σκάβει κανένας για να κάνει εργοστάσιο. Εμείς θα το πάμε μπροστά, αλλά όλοι μαζί. Όλοι μαζί οι δήμαρχοι, όλη η περιφέρεια, όλοι οι αντιπεριφερειάρχες, όλοι οι πρόεδροι, όλοι οι καταναλωτές. 18 λοιπόν και 19 Μαρτίου στη Δράμα ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Το Σάββατο στις 7 στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Ίδραμα. Με καφέ. Θα ενημερώσει επαγγελματίες σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις φορολογικό και ασφαλιστικό. Και Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση με ομιλητές. Τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργο Καβαθά και το στέλεγος του ΗΜΕ ΓΕΣΕΒΕ Δημήτριο Γιακούλα με θέμα ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω δικτύων συνεργατικών σχηματισμών. Την εκδήλωση διοργανώνει η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων ΟΜΟΥ Δράμας και το Επιμελητήριο της Δράμας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μουρμούρη. Καλή επιτυχία, κύριε Μουρμούρη. Όχι για μένα. Για τον κόσμο, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρθει. Είναι λάθος αν κάθεται τώρα. Ακούει και λέει: έλα, μωρέ, δεν το κάνεις για σένα, κάνω για τα παιδιά σου. Έλα να ακούσεις και μην κάνεις τίποτα. Αλλά τουλάχιστον θα έχεις τη γνώση. Χήμαρος πραγματικός, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά θέματα ακόμη στη σημερινή εκπομπή. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή εκπομπή. Αναφερθήκαμε κιόλας σε ένα σημαντικότατο γεγονός για την ευρύτερη εδώ περιοχή και για την περιφέρειά μας της Δράμας και της περιοχής του νομού Σερών. Να χαιρετήσουμε τον Δημήτρη τον Καστόρη που είναι εδώ μαζί μας. Πανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν χθες στην περιοχή της Πρώτης Σερών και σήμερα είναι στα ορεινά του νομού Δράμας. Δημήτρη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη σημερινή τουλάχιστον επίσκεψη στην περιοχή της Δράμας, να πούμε ότι είναι αυστηρός προσωπική και ιδιωτική η επίσκεψη, παρά το γεγονός ότι διέρευσε κάποια στιγμή το πρόγραμμα, όχι το πρόγραμμα, το ότι θα πάει σε κάποιες ορεινές περιοχές, δεν είναι δυνατόν και δεν θέλησε να υπάρχει παρουσία φυσικά μέσω ενημέρωσης, φωτογράφων και τα σχετικά. Οτιδήποτε άλλο θα βγει στην πορεία σε ό,τι έχει να κάνει με την. Γεγονός πρέπει να πω για την περιοχή. Εδώ είμαστε από στην πρώτη τώρα. Εδώ τώρα αυτό που κοιτάμε είναι από την πρώτη, λίγο μετά την άφηξή του έξω από την ταβέρνα ουσιαστικά του πρώην δημάρχου της πρώτης, του κ. Κώστα,
Αστρίνη. Ο γιος του κυρίου Αστρίνη. Συνομιλίες με κατοίκους της περιοχής, με φίλους και με ανθρώπους, Θανάση, οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη Σερών και από την πόλη των Σερών. Πολλά στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, είτε παλιά που μεσορανούσαν ουσιαστικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον στις Σέρες, βρέθηκαν στην πρώτη, πριν την πρώτη. Ευδιάθετος ο πρώην Πρωθυπουργός, πρέπει να πω. Πριν την, ο κύριος Λονταρίδης ακριβώς δίπλα. Ο κύριος Θεόφιλος Λονταρίδης, υπουργός της κυβέρνησης Σαμάρα. Σαμαρά, όχι Καραμαλή, αλλά σκληρός καραμαλικός. Mm-hmm. Ο ξάδερφός του, μαζί ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέα. Ξάδερφό του, τον Κώστα τον Καραμαλή. Και να πούμε ότι αρχικά βρέθηκε στον Τύμβο Καστά της Αμφίπολης, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο κύριος Τάσος Καρυπίδης, νομάρχης Σερών και, αν θυμάμαι καλά, και βουλευτής. Ακριβώς, ο κύριος Φελινιώτης, αντινομάρχης Σερών παλαιότερα. Ήταν και ο κύριος Τζιτζικώστας μαζί τους. Κάποια στιγμή είδα τον κύριο Μουσιάδη, που είναι αντιπεριφερειάρχη Σερών. Να πούμε λοιπόν ότι βρέθηκε στον Τύμβο Καστά αρχικά, όπου ξαναγήθηκε στο σημείο του Τύμβου, που φυσικά δεν είναι ακόμη επισκέψιμος. Είχε ζητήσει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού πριν από καιρό και του είχε δοθεί σχετική άδεια, έτσι ώστε να μπορέσει να επισκεφθεί τον Τύμβο Καστά. Ξαναγήθηκε και για την πορεία των, ας πούμε, εργασιών και των ανασκαφών. Στην συνέχεια πήγε στην πρώτη, όπου είναι τα πλάνα τα οποία παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, και όπως βλέπουμε έτυχε θερμής υποδοχής. Θανάση, να πούμε λίγο το εξής. Είναι μία από τις λίγες ίσως φορές, και αυτό το έμαθα σχολιάζοντας την κατάσταση εκεί και μιλώντας με κατοίκους της πρώτης, που δόθηκε τόσο μεγάλη ίσως δημοσιότητα σε μια επίσκεψη που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός στον χωριό καταγωγής του. Είναι η πρώτη φορά και γι' αυτό και συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος, μπορούμε να πούμε, και για να τον δει, να τον υποδεχτεί, να συνομιλήσει μαζί του, και μάλιστα από ό,τι είδαμε καθίσαν φιλικά. Μάλιστα. Όλοι. Δεν φαίνεται να έχει πάντως η συγκεκριμένη επίσκεψη, δεν έχει ούτε πολιτικές προεκτάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια προσωπική επίσκεψη του κυρίου Καραμαλή. Καιρό είχε να πάει, από όσο φαίνεται, στην γενέτειρα του πατέρα του. Ακριβώς. Του Αλέκου Καραμαλή, την πρώτη Σερών. Ζει αρκετό χρονικό διάστημα του χρόνου ο μεγάλος του αδελφός, ο Γιώργος ο Καραμαλής. Έχει προσωπικούς φίλους και στην περιοχή εκεί την ευρύτερη. Έχει τον ξάδελφό του που είναι βουλευτής. Ο Κώστας Σερών, και όχι μόνο, αλλά είναι ο Καραμαλής, είναι γενικότερα πολιτική είδηση όπου και να πάει, πρέπει να πω. Χαρακτηριστικά λέγανε εκεί στην πρώτη, είναι συνάντηση Καραμαλίδων του παππού του Κώστα, γιατί το άγαλμα είναι ακριβώς απέναντι από το σημείο στο το οποίο βλέπουμε. Το τεράστιο του άγαλμα του και του μικρότερου, του πρώην που είναι πρώην βουλευτής. Του σήμερα, νωρίς το πρωί, επισκέφθηκε το Χυρό Ρούπελ, όπου ξαναγήθηκε στο Χυρό και άκουσε το ιστορικό των Οχυρών από τον συνταγματάρχη του 10ου συντάγματος πεζικού, τον κύριο Κουτσουρέλα Ιωάννη, και στη συνέχεια μετέβη προς την περιοχή της Δράμας, τα ορεινά, όπως άκουσε να το λες αρκετές φορές προηγουμένως. Να πούμε ότι η τακτική των επισκέψεων Καραμαλή στην πρώτη είναι η εξής. Πρώτο σταθμός στο μαγαζί το οποίο βλέπουμε. Δεύτερο σταθμός στο σπίτι. Και ο τρίτος σταθμός κάτι το οποίο... Το σπίτι Παύλα Μουσείο. Ναι. Ναι. Και τρίτος σταθμός που άλλες φορές γίνεται, άλλες φορές δεν γίνεται η επίσκεψη εκεί. Είναι κάτι το οποίο αρκετοί από την παρέα εντός εισαγωγικών το απεύχονται. Τους λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, μαζεύτε το τώρα, πάμε στο βουνό. Τους αρέσει μια συγκεκριμένη τοποθεσία από ό,τι ξέρω τώρα, στο Παγκαίο. Κάθονται βράδυ, ανάβουν φωτιά, κάθονται και συζητούν, είτε παίζουν κιθάρα. Αυτά είναι τα παραπολιτικά, ας πούμε, των συναντήσεων. Μάλιστα. Δεν υπήρξαν κάποιες ούτε πολιτικές δηλώσεις. Στη συνέχεια, ίσως θα δούμε κατά τη διάρκεια του δελτίου το τι ακριβώς έγινε στο Ρούπολ και σε αυτά. Πολιτικές δηλώσεις, ο κ. Καραμαλής, χαίρομαι πολύ καλά ότι τις αποφεύγει. Δεν κάνεις τακτικά. Τελευταία φορά, θυμάμαι καλά, που τον είχα δει, ήταν κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος που είχε βγάλει ένα μήνυμα. Και, πριν δύο χρόνια. Και μάλιστα πολλοί είπαν ότι ήταν ο τρόπος που έγινε τελικά μπορεί να μην βοήθησε το, ήταν διφορούμενο το, ναι, το ναι τότε στο δημοψήφισμα. Ναι. Να του ευχηθούμε καλή διαμονή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραμαλή, ο οποίος. Έχουμε χρόνο. Βρέθηκε... Έχω ένα λεπτό. Ναι, βεβαίως. Το γεγονός πάντως ότι
αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επισκέφθηκε τον Τιμ Βοκαστά που έχει ουσιαστικά χαμηλώσει, έχουν πέσει τα φώτα της δημοσιότητας, ίσως δείχνει κάτι, πρώτον. Και δεύτερον. Τι περίεργο πράγμα για αυτό, Δημήτρη, πάντως. Κάποια χρονική στιγμή όλοι ονειρεύονταν να βρουν μια καντίνα εκεί, να βρουν ένα τσατήρι έστω, να μπορέσουν να στήσουν ένα αυτοσχέδιο μηχανισμό να πουλάνε νερά ή οτιδήποτε για να και βγάλουν λεφτά, υπάρχει... και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και να πω το άλλο, και δεύτερον, ότι το γεγονός ότι έγινε γνωστή η επίσκεψη Καραμανλή στην πρώτη, από κάποιους ίσως θεωρηθεί ότι μπορεί να περάσει ακόμα και πολιτικά μηνύματα. Σε μια περίοδο που μην ξεχνάμε, ο κ. Καραμανλής, πριν από μερικές μέρες συνδέθηκε με την κυρία Μπακογιάννη. Ο Κώστας Καραμανλής πρέπει να πω ότι έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οτιδήποτε κάνει δεν έχει πολιτικό μήνυμα. Αυτό. Πιστεύω ότι, και επειδή είναι σοβαρός και σαν πολιτικός και σαν με χρόνια πολλά στην πολιτική πορεία της χώρας, 27-28 χρόνια βουλευτής. Έχω την αίσθηση ότι όταν θέλει να πει κάτι θα το πει ο ίδιος. Θα το πει ο ίδιος. Δεν χρειάζεται να κάνει επίσκεψη στο άγαλμα του θείου του για να. Στο χωριό του πήγε. Ας το κρατήσουμε, ας το κρατήσουμε στο πίσω μέρος όμως του μυαλού μας στην πορεία. Μάλιστα. Αυτά από την επίσκεψη Καραμανλή. Πάντως υπήρχε πάρα πολύ κόσμος. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είδαμε και ένα θέμα το οποίο τρέχει στην επικαιρότητα ακόμη. Δεν τελειώσαμε, έχουμε συνέχεια, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και να χαιρετήσουμε εδώ την κυρία Χρύσα Σιδερά. Είναι Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη Πόλη και Ζωή. Κυρία Σιδερά, τι κάνετε, καλά είστε? Καλησπέρα σας, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να τονίσουμε φυσικά ότι η κυρία Σιδερά, επί σειρά ετών πλέον Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σιδερά, και νεότατη, παρόλα αυτά είστε δεύτερη θητεία Δημοτική Σύμβουλος. Ναι, είναι δεύτερη θητεία. Διατελέσατε και με διοίκηση, διατελείτε τώρα και με αντιπολίτευση. Πώς βλέπετε γενικότερα την κατάσταση αυτή την χρονική περίοδο στο Δήμο? Πλέον είμαστε στα 2,5 χρόνια. Την εισπράττω ουσιαστικά όπως την εισπράττει κάθε νοήμων και ενεργός πολίτης. Και θα ήθελα να θέσω και ένα προβληματισμό στους πολίτες, στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας που μας ακούνε, και να πω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά βρίσκεται στον διανύει τον τρίτο χρόνο της θητείας της. Και θα ήθελα λίγο να πω ότι ουσιαστικά η δική μας Δημοτική Αρχή, Δημοτική Αρχή με την Πόλη και Ζωή, με τον κ. Χαρακίδη Δήμαρχο, διατέλεσε 3,5 χρόνια θητείας. Ο πρώτος χρόνος ουσιαστικά ήταν ένας χρόνος προσαρμογής από τον Καποδίστρια προς τον Καλλικράτη. Με πολλά ξενύχτια, με νέους νόμους, με την προσαρμογή της νέας πραγματικότητας και πώς μπορούν να γίνουν. Και παρόλα αυτά, δηλαδή αναλογιστείτε ότι μέσα σε 2,5 χρόνια η δική μας Δημοτική Αρχή έχει να αναδείξει και να δείξει και να αφήσει παρακαταθήκη όλα αυτά τα έργα που έχουν γίνει στη Δράμα και μπορεί να χαρεί ο δραμηνός πολίτης. Αρκεί να κάνουμε μία βόλτα, ένα μέρος, ένα κομμάτι όλης αυτής της δουλειάς και του έργου που έχει παραχθεί στον δρόμο της ανάπλασης. Ξεκινώντας από το Φουσκωτό, ΓΔΑΠ ΜΕΑ, Κηφή, συνεχίζοντας Παλαιό Δημαρχείο, Παιδικό σταθμό Νέας Κρόνης, για να μην βέβαια μιλάω κτηριακά και για κτηριακές υποδομές που ουσιαστικά έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Μέσα σε 2,5 χρόνια μόλις Δημοτικής Αρχής και αυτή η νέα Δημοτική Αρχή τώρα, του Χριστόδουλου Μαμψάκου, μέσα σε αυτά τα χρόνια δεν έχει να μας δείξει κάτι. Πάντως, κυρία Σιδερά, είναι γεγονός ότι πολλές φορές, σχεδόν σε όλους τους στίβους, είτε πολιτικούς είτε αυτοδιοικητικούς, σχεδόν πάντα η μία δημοτική αρχή που διαδέχεται μια άλλη λέει: αυτό το έργο το οποίο εγκαινιάζεις είναι δικό μου. Εγώ το σκέφτηκα. Η άλλη λέει: εγώ το υλοποίησα. Συγνώμη. Ο άλλος λέει: εγώ το ολοκλήρωσα. Λέτε ότι εμείς μέσα στα 3,5 χρόνια με Χαρακίδη Δήμαρχο κάναμε πολύ περισσότερα για το χρόνο που ήμασταν. Αυτό λέτε. Σαφέστατα και σε πολύ δύσκολη πολιτική συγκυρία. Και δεν υπάρχει περίπτωση να επικαλεστεί σε μετάβαση που ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πραγματικά η επιμονή, ο μόχθος, η δουλειά και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τον όραμα των ανθρώπων που συμμετέχουν σε μία παράταξη. Δηλαδή όλη αυτή η ομάδα
που ήταν στην πόλη και ζωή και στη δημοτική αρχή τη δική μας, είχαν πραγματικά όραμα. Ήθελαν να δείξουν, ήθελαν να βγάλουν τη Δράμα από το τέλμα που είχε υποπέσει τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι υποβλήθηκαν μεγάλα έργα, όπως το Κηφί, όπως και το παλιό Δημαρχείο και τα ΚΔΑΠ, σε χρόνο ρεκόρ, με χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά προγράμματα. Κάτι που δεν έδωσε ο Δήμος Δράμας, οι δραμηνοί πολίτες, δεν μπήκε στην λογική να δώσει από το ιστέρμανα να χαθούν χρήματα λέγεται, του Δήμου. Λέγεται παρόλα αυτά ότι... Παρόλα αυτά όμως, να σας πω, ότι κανένα από αυτά, από αυτές τις υποδομές, δεν εγκαινιάστηκε μέχρι σήμερα. Στην κρίση του κόσμου το αφήνω αυτό. Θα έπρεπε, λέτε, τουλάχιστον το Κηφί το οποίο, ή το παλιό Δημαρχείο να εγκαινιαστούν όλα, άμεσα. Όλα θα έπρεπε να έχουν εγκαινιαστεί. Και όλα θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσουν κανονικά. Ήταν έτοιμα. Για ποιο λόγο δεν λειτουργήσαν? Λέγεται, ας πούμε, ότι και το παλιό Δημαρχείο και το Κηφί είναι χώροι οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι είναι ωραιότατα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, το κόστος λειτουργίας είναι τέτοιο που μπορεί να τεινάξει τον προϋπολογισμό του Δήμου στον αέρα. Τι με λέτε τώρα? Ναι, το κόστος λειτουργίας αυτή τη στιγμή του Κηφί είναι από πρόγραμμα. Και οι πληρωμές των εργαζομένων και όλα. Και είναι τα κανονικά από το πρόγραμμα. Είναι από το πρόγραμμα. Λοιπόν, όλα και μπορούν να καλυφθούν άνετα, ειλικρινά. Τι δηλαδή είναι δηλαδή, κάποια λέτε. Πράγματα, ορίστε. Τι υποκρύπτει λέτε όλο αυτό δηλαδή? Είναι πασιφανέστατο το τι υποκρύπτει όλη αυτή η κίνηση. Εσείς είναι η απαξίωση. Απαξιώνεται το έργο μας. Φυσικά, είναι η απαξίωση του έργου της προηγούμενης δημοτικής αρχής, η απαξίωση του έργου του Χαρακίδη και δεν ξέρω, μπορεί στο τέλος πριν τις εκλογές αυτής της θητείας να αρχίσουν να εγκαινιάζουν τα έργα. Γιατί εγώ ήμουν παρούσα με τον είναι δήμαρχο τον κύριο Μαμψάκο που μου είπε ετοιμαστείτε κυρία Σιδερά να αρχίσουμε να εγκαινιάζουμε τα έργα που παραλάβαμε από εσάς. Και του λέω δήμαρχε χαριτολογώντας να ράψω τα γεράκια για να παρευρίσκομαι. Δεν έχω παρευρεθεί ούτε πουθενά γιατί δεν έχει πραγματοποιηθεί φυσικά κάποια εγκαίνια. Παιδικό σταθμό της Νέας Κρόμης δουλεύει κανονικά. Το Κηφί με τα κόπων και βασάνων. Επιτέλους, γιατί είχαμε φτάσει οριακά και θα πληρώναμε πρόστιμο για τη μη λειτουργία του, επιτέλους οριακά λειτουργήσε. Ήταν όλα έτοιμα. Και ο εξοπλισμός και τα πάντα. Τι για λέτε, ποιο λόγο όταν λέτε, η δικαιολογία. Όταν λέτε οριακή λειτουργία, τι εννοείτε? Μα έπρεπε να λειτουργήσει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί ήταν ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και έπρεπε να μπει κανονικά σε λειτουργία. Δηλαδή, αν κάτι σου το δίνουν τα χρήματα για να το φτιάξει, για να το λειτουργήσει, για να το οργανώσει και εσύ το παίρνει και το έχει να στέκεται, για ποιο λόγο πήρε τα χρήματα αυτά για να το κάνει? Για ποιο λόγο δεν το λειτουργούσα μέχρι τελευταία στιγμή? Μέχρι τον Ιούνιο τον προηγούμενο έπρεπε οπωσδήποτε το έργο να λειτουργήσει. Λειτουργήσε οριακά λοιπόν. Με τη δικαιολογία ότι δεν έχουμε το προσωπικό για να λειτουργήσει. Μετά πού βρέθηκε το προσωπικό για να λειτουργήσει το Κηφί? Πώς βρέθηκε και ποιο ήταν το προσωπικό? Ουσιαστικά τρία άτομα ήταν για να λειτουργήσει το Κηφί. Αυτή δεν τη είχαμε στιγμή, κάτι παραπάνω. Αυτή δεν τη στιγμή το Κηφί είναι το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, πρέπει ναι, να πούμε. Είναι ακριβώς. Ένα εξαιρετικό κτίριο, είναι πραγματικά ένα κόσμο. Με σύγχρονες προδιαγραφές. Ναι, αυτή τη στιγμή. Λειτουργεί για τις δυνατότητες που έχει αυτό το κτίριο ή έχουμε γεμίσει γενικότερα? Το κτίριο έχει πολλές δυνατότητες. Και να σας το πω αυτό κυρία Σιδερά, έχουμε γεμίσει γενικότερα αυτή τη στιγμή αν ψάξουμε το Δήμο Δράμας με 50, καμιά 50 κτίρια τα οποία υπολειτουργούν έως λειτουργούν ελάχιστα. Δηλαδή ακόμη και η βιβλιοθήκη και πολλά άλλα κτίρια στη Δράμα, τα ψάξουμε, θα δούμε ότι ενώ έχουν πολλές δυνατότητες, δεν λειτουργούν στον βαθμό που θα έπρεπε. Η βιβλιοθήκη δεν είναι και βέβαια στον ναι, στο Δήμο. Έχει μια σχέση, έχει μια σχέση με τον Δήμο. Λειτουργεί όπως θα έπρεπε αυτό το κτίριο? Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Και να πω ότι θα μπορούσε να καλύψει και άλλες ανάγκες. Βέβαια είναι πάρα πολύ καλό και παρήγορο το ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί και έχει κόσμο μέσα, ευτυχώς, και ένα κομμάτι πραγματικά πραγματοποιείται από το ρόλο και το σκοπό που είχε, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να φιλοξενήσει πολλές από τις λειτουργίες του ΚΑΠΗ. Ο έντονος, ας πούμε, η έντονη διαφωνία μας με την Δημοτική Αρχή
ήταν για ποιο λόγο δεν μπορούν να μεταστεγαστούν οι λειτουργίες του ΚΑΠΗ και του ΚΙΦΗ, τη στιγμή υποτίθεται ότι περιορίζει το πρόγραμμα και ότι αυτό το κτίριο έγινε ως ΚΙΦΗ και δεν είναι ΚΑΠΗ. Συμφωνούμε. Εμείς όμως, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η τωρινή Δημοτική Αρχή, μέσα από τον κανονισμό λειτουργίας του ΚΙΦΗ, αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά και υπάρχει δηλαδή εδώ και κανονικά τη διασύνδεση του ΚΙΦΗ. Το ΚΙΦΗ λοιπόν του νομικού προσώπου Δήμου Δράμας διασυνδέεται σε λειτουργικό επίπεδο με το ΚΑΠΗ του νομικού προσώπου που λειτουργεί στην ίδια περιοχή, έτσι, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών, τη καταγραφή και εξελόγηση, τέλος πάντων και τα σχετικά, την προσφορά εργασίας στελεχών του ΚΑΠΗ με ειδικότητες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο βασικό κορμό της λειτουργίας του ΚΙΦΗ. Πρακτικά, να σας πω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Αφήνει ένα παράθυρο, καταλαβαίνω εγώ, παράθυρο, το ΚΑΠΗ να φιλοξενηθεί στο ΚΙΦΗ. Το λέει ξεκάθαρα. Τι μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή, ο γιατρός του ΚΑΠΗ, με τις δικογραφήσεις που ξεκινήσαμε και επισήμως η δική μας Δημοτική Αρχή, είναι στο ΚΙΦΗ. Ο φυσιοθεραπευτής του ΚΑΠΗ, που χρόνια ήταν στο ΚΑΠΗ, είναι στο ΚΙΦΗ. Και άλλες ειδικότητες, όπως αναφέρει αργότερα. Γυμναστής, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής και ούτω καθεξής, οτιδήποτε δηλαδή έχει ανάγκη και βγαίνουν προγράμματα και μπορεί να πάνε, μπορούν να πάνε στο ΚΙΦΗ. Ποιος μας απαγορεύει εμάς, τα μέλη του ΚΑΠΗ, να πάνε στο ΚΙΦΗ, γιατί το πρόβλημα ήταν πώς θα πάνε. Μας απαγορεύει κανείς τα μέλη να περιμένουν στη σειρά τους, να εξυπηρετηθούν από τον γιατρό, από τον εργοθεραπευτή, από τον φυσιοθεραπευτή, από την κοινωνική λειτουργό, από τον ψυχολόγο και να πιούν και έναν καφέ στο χώρο υποδοχής. Μας λέει κανείς όχι, μας το απαγορεύει. Άρα λέτε ότι κάτι άλλο κρύβεται. Αυτή τη στιγμή το ΚΑΠΗ είναι στην Πατριάρχου Διονυσίου. Ναι. Που μεταστεγάστηκε φυσικά την περίοδο που γινόταν όλες αυτές οι αναταραχές και όλες αυτές οι διαφωνίες. Μεταστεγάστηκε εκείνη την χρονική περίοδο, δεν ξέρω ειλικρινά τι είχε να προσφέρει κάποιος άλλος χώρος, οποιοσδήποτε χώρος, όχι ο συγκεκριμένος, οποιοσδήποτε χώρος τι θα μπορούσε να προσφέρει. Απλά έπρεπε να γίνει για λόγους ωραιοποίησης κάποιων καταστάσεων, γιατί τα μέλη ήθελαν και θέλουν να μπορούν να πηγαίνουν άνετα στο χώρο του ΚΙΦΗ. Και αυτό είναι το παράπονό τους. Ότι εμείς διασκορπιστήκαμε. Εμείς χάσαμε τη συνοχή μας, την ενότητά μας. Δεν μπορούν τα μέλη να πηγαίνουν στο ΚΙΦΗ, να γράφουν τα φάρμακα και να κάνουν τις υπόλοιπες ασχολίες τους. Και είναι και μια ηλικία πρέπει να πω. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν. Είναι και μακριά. Πατριάρχου Διονυσίου τώρα ΚΙΦΗ. Έτσι κι αλλιώς και μέσα στο νομικό πρόσωπο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχε αυτή η διαφωνία. Και εκ των πραγμάτων τι έγινε. Μετακινήθηκαν, όντως και ο γιατρός και όλοι, μετακινήθηκαν στο ΚΙΦΗ. Δηλαδή έκαναν αυτό που τους λέγαμε να κάνουν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη, το παλιό Δημαρχείο με ποια λογική λειτουργεί. Ήταν προορισμένο για να γίνει γραφεία και να μεταστεγαστεί εκεί το κέντρο ανενότητας και όλα τα σχετικά. Όχι. Ως πολιτιστικό κέντρο. Το πρόγραμμα και αυτό το προόριζε. Δηλαδή και έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τι έγινε. Ενώ εδώ προβλέπετε και στον οργανισμό λειτουργίας ότι μπορούν να συνεργαστούν το ΚΙΦΗ και το ΚΑΠΗ και δεν γίνεται, στο άλλο το οποίο... Ακριβώς αυτό. Στο παλαιό Δημαρχείο συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ενώ εκεί μεταστεγάστηκαν και άλλες υπηρεσίες που δεν θα μπορούσαν... Συμμετέχετε στο Νομικό Συμβούλιο του... Στο Νομικό Πρόσωπο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου. Εκεί φαίνεται να έχουμε αλλαγή σκυτάλης, τουλάχιστον φαίνεται τη Δευτέρα Δημοτικό Συμβούλιο θα ανακοινωθεί ο κύριος Παναγιωτίδης, ακούστηκε το όνομα. Μάλλον σωστές είναι οι πληροφορίες σας. Δευτέρα θα ξέρουμε περισσότερα. Η συνεργασία σας και με την κυρία Καριοφιλίδου και γενικότερα με το Συμβούλιο. Κοιτάξτε να δείτε, ο σκοπός της αντιπολίτευσης και της κάθε αντιπολίτευσης και με την εμπειρία που είχα εγώ τα προηγούμενα 3 χρόνια ουσιαστικά, ούτε καν 3,5, είναι να βοηθήσει στο έργο αυτό που πάει να γίνει. Γιατί κύριο μέλημα υποτίθεται όλων πρέπει να είναι πώς να βοηθήσει τις λειτουργίες του νομικού προσώπου και φυσικά απέναντι στα μέλη να αναδείξει το κοινωνικό πρόσωπο. Κάτι που να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι εντελώς υποβαθμισμένο από αυτήν τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, από την πλευρά μου λοιπόν έκανα ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω και από την εμπειρία που είχα αποκομίσει.
συνεργαστήκαμε σε πάρα πολλά θέματα, συμφωνήσαμε σε πάρα πολλά θέματα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά επίσης διαφωνήσαμε και σε αρκετά. Μάλιστα. Γενικότερα πάντως πιστεύετε ότι και το κοινωνικό πρόσωπο, όταν λέτε, εννοείται το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου ή του... Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Να σας πω κάτι. Η δική μας Δημοτική Αρχή και το δικό μας πρόγραμμα ουσιαστικά στηρίχτηκε στο να βγάλει ένα κοινωνικό πρόσωπο και να στηρίξει τις ευαίσθητες ομάδες αυτού του Δήμου. Είτε είναι καπή, τρίτη ηλικία, είτε είναι παιδική σταθμή, είτε είναι αμαία, είτε είναι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με χαμηλό οικονομικό εισόδημα και τα σχετικά. Και όλα αυτά τα απέδειξε δημιουργώντας κοινωνικό παντοπολείο. Πρώτη φορά. Έτσι. Το πρόγραμμα αλληλεγγύης, κοινωνικής αλληλεγγύης, που συνεργάστηκαν πάρα πολλοί φορείς. Πρώτη φορά. Υποβαθμίστηκε από την αρχή πάρα πολύ, ειδικά το συγκεκριμένο. Τελικά όμως φαίνεται να μπήκαν, μπορώ να το πω έτσι, στη λογική του δικτύου. Του δικτύου, ναι. Γιατί στην αρχή φαινόταν να υπάρχουν αντιδράσεις για το δίκτυο. Ναι, ναι. Ξέρετε, και σε ό,τι αφορά τα μέλη, τα καπή που εγώ είχα μια άμεση σχέση, και εκεί αντιλήφθηκα, το εισέπραξα, το εισπράττω από τα μέλη και της Δράμας και του Ξηροποντάμου και της Χωριστής, ότι δεν συμβαίνει αυτό που συνέβαινε. Κυρία Σιδερά, μία ερώτηση από μία κυρία Στεφανίδου για τα 5 ευρώ που δίνουν, από όσο κατάλαβα, ναι, αυτοί οι οποίοι είναι μέλη του ΚΑΠΗ. Πού πηγαίνουν και γιατί δεν τα διαχειρίζονται, γιατί δεν πηγαίνουν, δεν επιστρέφουν ουσιαστικά στα μέλη του ΚΑΠΗ, αν γνωρίζετε. Θα σας πω. Τα 5 ευρώ θεσπίστηκαν από αυτήν τη Δημοτική Αρχή, μαζί με την εγγραφή της κάρτας, την ανανέωση της κάρτας των μελών του ΚΑΠΗ, να πληρώνουν και τα 5 ευρώ. Στο παρελθόν δεν τέθηκε ούτε μία φορά η επιβάρυνση των μελών του ΚΑΠΗ με κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το δούμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αν με ρωτήσετε εμένα, ουσιαστικά είμαι αντίθετη. Για ποιο λόγο? Αυτά δίνονται μία φορά ή... Αυτά δίνονται μία φορά το χρόνο, κάθε φορά που πας να σφραγίσεις την κάρτα και να ανανεώσεις την κάρτα. Και ουσιαστικά, χωρίς την σφράγιση αυτής της κάρτας, δεν μπορούν τα μέλη να συνδικογραφήσουν, να πάνε να γράψουν τις συνταγές τους στο γιατρό. Κοιτάξτε λίγο, σε αυτό το διάστημα που ζούμε έτσι γενικότερα, ένα ζευγάρι, ένα αντρόγυνο που είναι μέλη του ΚΑΠΗ και θα πάει να ανανεώσει την κάρτα του, το 10 ευρώ είναι ένα σημαντικό ποσό. Να σας πω και κάτι. Τι νομίζετε, δηλαδή, ποιο είναι το ποσό που μπορεί να συγκεντρωθεί και συγκεντρώνεται από αυτά τα 5 ευρώ? Δεν είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Το κοινωνικό μας πρόσωπο δεν μπορούμε να το δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Μας λείπουν τα 10.000 ευρώ για να μπουν πού? Στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα και ποιο είναι αυτό που, σε αυτό που διαφωνούμε? Ότι δεν μπορείς από τη μία μεριά να παίρνεις τα 5 ευρώ από τους ανθρώπους αυτής της κοινωνικής ομάδας και από την άλλη μεριά να υπερδιπλασιάζεις τις δαπάνες της Ονειρούπολης και να βάζεις και 24.000 προς ενοικίαση οθόνη, γιγαντοοθόνη στην Ονειρούπολη. Πόσο κάνει μια γιγαντοοθόνη στην Ονειρούπολη για να αγοραστεί? Δεν με πιάσατε τώρα, δηλαδή, προετοίμαστο. Αυτό θέλω να σας πω. Αν θέλουμε να δούμε ποια είναι τα ενεργά μέλη από τα μη ενεργά, ας βάλουμε ένα ενδεικτικό ποσό 1 ευρώ. Κάθε φορά που πάνε να σφραγίσουν το κάνα, πάρουν ένα ευρώ για να ξεχωρίσουμε και να διαχωρίσουμε ποια είναι τα ενεργά μέλη. 2.000 μέλη. Ποια είναι τα ενεργά, τόσα. Αυτοί που πάνε και σφραγίζουν την κάρτα. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά τη φιλοσοφία. Για να ενισχυθεί το νομικό πρόσωπο, δηλαδή. Από έχει ανάγκη το νομικό πρόσωπο τα 10.000 ευρώ. Το νομικό πρόσωπο από πού στηρίζεται οικονομικά σε ένα μεγάλο βαθμό? Από το Δήμο. Παίρνει τον προϋπολογισμό που έχει να κάνει από το Δήμο. Δηλαδή, ο Δήμος δεν είναι κάτι άλλο το νομικό πρόσωπο από το Δήμο. Δεν μπορεί ο Δήμος, λοιπόν, να δίνει αλλού ποσά υπέρογκα και αλλού να κόβει. Τους μείωσαν και τις εκδρομές, να σας πω κάτι. Η εκδρομή για τα μέλη είναι ένας χώρος, ένας τρόπος για να ενωθούν, για να περάσουν όμορφα σε αυτή την περίοδο της ζωής τους που οδεύουν γενικότερα. Και τι κάναμε εμείς? Στερήσαμε τώρα τις εκδρομές, μειώσαμε τον προϋπολογισμό εκεί και τον κωδικό, τον κάναμε τόσο και αντί για 4-5 που μπορούσαν να πηγαίνουν
2 εκδρομές το χρόνο και αν, ενώ παράλληλα οργανώνονται διήμερες, τριήμερες, γενικώς για να πάνε τα μέλη. Ποια μέλη? Οι έχοντες, γιατί πρέπει να πληρώσουν. Γιατί? Το μέλημά μας δεν είναι να έχουμε κοντά μας. Κοινωνικός, λέτε, φυσικά, να είναι ο ρόλος και φυσικά. Τουλάχιστον και εκεί να μην υπάρχουν μέσα στα καπί γενικότερα και οι κοινωνικές ομάδες, πλούσιοι, φτωχοί κλπ. Δεν φτάσουμε. Υπάρχει λόγος. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν πραγματικό πρόβλημα, να τους ενισχύσουμε ψυχολογικά, να κοινωνικοποιηθούν, να συμμετέχουν σε διάφορες ομάδες ψυχαγωγικές, γενικώς. Αυτός ήταν ο σκοπός του ΚΑΠΗ. Και το ίδιο συμβαίνει και στον Ξυλοπόταμο, που και εκεί υπάρχει θέμα. Συνεχίζεται φυσικά και ως παράταξη. Πώς βλέπετε τη λειτουργία της παράταξης Πολιτική Ζωή? Ήδη είστε 2,5 χρόνια στην αντιπολίτευση. Δεν περάσατε και λίγα, πρέπει να πω. Είχατε αρκετούς κλειδονισμούς και σαν παράταξη. Η παράταξη είναι ενωμένη, είναι δυναμική, προγραμματίζει διάφορες δράσεις στο μέλλον και νομίζω ότι είμαστε πια σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πάντως και εσάς σίγουρα, κυρία Σιδερά, σας κάνουν την ερώτηση με ποιον θα πάτε τις επόμενες εκλογές, οι αντιπολιτεύσεις συνολικά. Ποιο θα είναι το πρόσωπο? Δηλαδή, εγώ μιλάω με κόσμο και το πρώτο πράγμα που με ρωτάει είναι πώς θα πάει η αντιπολίτευση, με ποιον θα πάει η υποψηφίο δήμαρχο. Το αντιλαμβάνεστε και σε αυτό το ερώτημα? Σιγά-σιγά τίθεται και αυτό το ερώτημα. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο και με τις υπόλοιπες αντιπολιτεύσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία κοινός προβληματισμός, υπάρχει επαφή. Οπότε θα προκύψει, πιστεύω, μέσα και αργότερα δηλαδή στο μέλλον, θα προκύψουν και καινούργιες συζητήσεις και θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Θα συμμετέχετε σε κάποιο συμβούλιο πάλι στο νομικό πρόσωπο? Θεωρώ πως είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο να συμμετέχω. Θεωρώ ότι θα μπορώ να βοηθήσω. Φυσικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γενικότερα βλέπω ότι αλλάζουν κάποια από τα συμβούλια, οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι, σίγουρα κάποια και παραμένουν. Η δεκποτά και το νομικό πρόσωπο φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγή. Τώρα τι θα γίνει με το φεστιβάλ και με... Που σημαίνει τι, ότι εξολογήθηκαν οι πρόεδροι? Έγινε αξιολόγηση. Πάντα, κυρία Σιδερά, γίνονται αλλαγές, δεν είναι? Δηλαδή, σε κάποιο νομικό πρόσωπο ή πολιτιστικό οργανισμό πήγαν πάρα πολύ καλά τα πράγματα και κρατάμε εκεί τον πρόεδρο, και σε κάποια άλλα δεν πήγαν και λέμε να αλλάξουμε για να δούμε και κάτι άλλο? Ή λέω εγώ, ξεπληρώνουμε γραμμάτια. Πάντα δεν γίνονται έχουμε... αλλαγές όμως, δεν είναι. Στα δικά μας, κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπήρχε αλλαγή. Εγώ τουλάχιστον δεν έφυγα ποτέ από το νομικό πρόσωπο. Ο κύριος ο Νίκος, ο Χαρίσκος, δεν έφυγε ποτέ από τη ΔΕΚΠΟΤΑ. Στον πολιτιστικό οργανισμό επίσης δεν είχαμε τέτοιες αλλαγές. Και σε ό,τι αφορά και τους αντιδημάρχους. Είστε υπέρ της λογικής, δηλαδή να υπάρχει μια σταθερή ομάδα? Θα σας πω, είμαι υπέρ της λογικής ότι όταν ξεκινάμε και έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και έργο, ότι πρέπει να προγραμματιστεί και να γίνει, το αφήνεις να εξελιχθεί. Αν δεν έχεις και πας στα κουτουρού, λογικά θεωρώ ότι ναι, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αλλαγή. Ναι, εκτός και αν τα κάνει κάποιος μαντάρα, λέω εγώ. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε? Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι και να πω ότι ειλικρινά είμαι περήφανη που ήμουν μέλος αυτής της προηγούμενης δημοτικής αρχής, την παράταξη Πόλη και Ζωή, με δήμαρχο τον κύριο Χαρακίδη, με όλους τους συνεργάτες που ήμασταν μαζί και πραγματικά οραματιστήκαμε ένα σπουδαίο έργο. Το αφήσαμε παρακαταθήκη και αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι τουλάχιστον μικρόψυχο να μην αναδεικνύεται από αυτήν τη δημοτική αρχή. Η χαρά όλων μας, και πιστεύω ότι γι' αυτό πασχίζουν οι δημοτικές αρχές και οι διοικήσεις, είναι το έργο που κάνουν να το χαίρονται οι δημότες, οι πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν μπαίνουμε μπροστά για να αυτοπροβληθούμε. Να είστε καλά, κυρία Σιδερά. Καλή ευχαριστώ συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Σιδερά. Δημοτική σύμβουλος με την παράταξη Πόλη και Ζωή, πρώην πρόεδρος
του νομικού προσώπου του Δήμου της Δράμας, Δημοτική Σύμβουλο στο Δήμο της Δράμας. Κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή εκπομπή παρεμβάσεις. Είχε πάρα πολλά γεγονότα σήμερα στην εκπομπή. Είχε συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Μιχαλολιάκο. Είχαμε εδώ τον κύριο Μουρμούρη για τα θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες και ένα συνέδριο διήμερο με τον κύριο Καβαθά στη Δράμα. Είχαμε την επίσκεψη Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, στην πρώτη και στον ορεινό όγκο εδώ της Δράμας, την κυρία Σιδερά, τη Δημοτική Σύμβουλο με την Παράταξη Πόλη και Ζωή. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή και τη Δευτέρα θα έχουμε ένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στις 3. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.